Αλλάζοντας θέμα τώρα, το ράλι στις τιμές ενέργειας συνεχίζεται. Εξού και η απόφαση, Κωνσταντίνε Δαβλέ, να δοθεί παράταση στις επιδοτήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε για μια επιδότηση. Θα δούμε λοιπόν αμέσως για ποιο λόγο. Μέχρι τις 25 Αυγούστου βλέπουμε ότι η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χοντρική. Σήμερα, μέσα σε 4 μέρες, ανέβηκε στα 128, δηλαδή έχουμε συν 5 μονάδες από το μεγαλύτερο τμήμα του Αυγούστου. Τι συνέβη όμως τον Ιούλιο που είχε έρθει η πρώτη επιδότηση? Τον Ιούλιο είχαμε 135 και λίγο παραπάνω ευρώ ανά μεγαβατόρα. Από τα 128 μένουν 7,5. Αν εδώ ροκανιστεί αυτή η διαφορά, που το Υπουργείο θεωρεί ότι θα ροκανιστεί αυτή υπάρχει η διαφορά. Υπάρχει όμως αυτό το ασανσέρ στις τιμές. Θα ανεβεί, διότι ήδη υπάρχει ένα εργοστάσιο στη Ρουμανία το οποίο έχει τεθεί εκτός. Η Ουκρανία ρουφάει όλη την περιοχή με ενέργεια. Μάλλον λοιπόν αυτές οι 7,5 μονάδες θα χαθούν, αν όχι όλες, στο μεγαλύτερο τους τμήμα. Και άρα θα πρέπει να υπάρξει εκ νέου επιδότηση. Στόχος για άλλη μια φορά είναι να μείνει η τιμή σταθερή όπως τον προηγούμενο μήνα, κάπου ανάμεσα στα 14 με 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Και το θετικό είναι ότι τέλος πάντων δεν θα υπάρξει εκ νέου κάποια φορολόγηση στους παραγωγούς ρεύματος, διότι την προηγούμενη φορά συγκεντρώθηκαν λίγο λιγότερα από 50 εκατομμύρια, χρειαστήκανε περί τα 22 εκατομμύρια για την επιδότηση, άρα μένουν χρήματα τα οποία θα δοθούν για τη νέα επιδότηση. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνη.